ο ναρκισισμός, το ναρκισιστικό στοιχείο αυτό που εξυπηρετεί το στοιχείο ότι εκείνο της αυτοπεποίθησης που θα θαυμάσουμε με ένα ρεαλιστικό και λίγο ίσως τσιμπημένο τρόπο τον εαυτό μας, που θα καμαρώσουμε την ομορφιά μας, τα χαρακτηριστικά μας, τις δεξιότητές μας, είναι ένα υγιές στοιχείο. Άλλο η ενίσχυση του εγώ και ένας εγωιστής άνθρωπος, ένας εγωκεντρικός άνθρωπος, και άλλο ένας νάρκισσος, που μιλάμε για την επιτομή της τοξικότητας και της λειτουργίας σε σχέση με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω. Το κυρίαρχο όμως χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτομα αυτά μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο αίσθησης αξίας, στο αίσθημα υπεροψίας, στο αίσθημα μεγαλείου, στο έλλειμμα ενσυναίσθησης, δεν έχουν κανένα ενδιασμό να χειριστούν τον οποιοδήποτε άλλο ώστε να ικανοποιήσουν αυτό που έχουν ανάγκη εκείνη την περίοδο. Στη σημερινή μας κουβέντα μαζί μας είναι ο Μανώλης Καργάκης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, επικεφαλής του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Ιντέρνους. Νάρκισσος, ναρκισσιστική διαταραχή, ναρκισσιστική συμπεριφορά, όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα, μία έννοια, ή πάλι και εκεί μπερδευόμαστε και χρησιμοποιούμε όρους που δεν αντιστοιχούν πάντα στην πραγματικότητα? Ο ναρκισσισμός, το ναρκισσιστικό στοιχείο αυτό που εξυπηρετεί το στοιχείο ότι εκείνο της αυτοπεποίθησης που θα θαυμάσουμε με ένα ρεαλιστικό και λίγο ίσως τσιμπημένο τρόπο τον εαυτό μας, που θα καμαρώσουμε την ομορφιά μας, τα χαρακτηριστικά μας, τις δεξιότητές μας, είναι ένα υγιές στοιχείο. Μέχρι εκείνο το σημείο λοιπόν που θαυμάζω, αγαπώ, ερωτεύομαι πολλές φορές την εικόνα μου και τον εαυτό μου με σκοπό να ισορροπήσω την καθημερινότητά μου ή να αντιμετωπίσω δυσκολίες ή επιθέσεις προς το εγώ μου, είναι ένα υγιές σημείο ισορροπίας. Τι χαρακτηριστικά έχει ένας ναρκισσιστής? Υπάρχουν μια σειρά χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με δύο διαφορετικά επίπεδα. Τον τρόπο που σκέφτεται ο άλλος και την αλληλεπίδρασή του με τον κοντινό περίγυρο, με τον σημαντικό περίγυρο. Το πρώτο στοιχείο είναι οι ιδέες μεγαλείου, δηλαδή σε ένα επίπεδο σκέψεων είναι οι ιδέες μεγαλείου που διακατέχουν το συγκεκριμένο άτομο. Σε σχέση με την αξία μου, σε σχέση με την προοπτική μου, σε σχέση με το τι μπορώ να κάνω, τις δυνατότητές μου, την αξία μου μέσα στον κόσμο. Το δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο της αντίληψης, της υπεραξίας μου σε σχέση με τους άλλους. Δεν είμαι απλά σημαντικός για τον κόσμο, δεν είμαι απλά ικανός και μπορώ να πετύχω πράγματα, αλλά σε κάθε συνθήκη, είτε έχω πετύχει είτε δεν έχω πετύχει, αξίζω περισσότερο από αυτόν που είναι δίπλα μου. Αξίζω περισσότερο από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τον σύντροφό μου, τη σύντροφό μου, το φίλο μου και τους υπολείπους. Ένα άλλο σημείο αναφοράς είναι ότι το άτομο αυτό διακατέχεται από παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης. Δηλαδή αυτό που συζητούμε, το ότι εγώ θα μπω στα παπούτσια σου και θα καταλάβω το συναίσθημά σου και τη σκέψη σου, δεν υπάρχει στα άτομα με ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας. Γιατί έτσι είναι η φύση χειρομένης διαταραχής και στην τελική δεν υπάρχει αξία, αφού η δική μου, το δικό μου συνέστημα και η δική μου σκέψη είναι μεγαλύτερης αξίας σε σχέση με εσένα, δεν υπάρχει και νόημα να ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ μόνο και θα προσπαθήσω να μπω ενσυναισθητικά, κυρίως χειριστικά, για να πετύχω το δικό μου σκοπό. Τότε έχει ίσως νόημα για λίγο το συνέστημά σου. Μάλιστα. Άλλα στοιχεία τα οποία υπάρχουν είναι το ότι τα άτομα αυτά μέσα στο πλαίσιο της αίσθησης υπερβολικής αξίας τους αρέσει να αλληλεπιδρούν με άτομα που θεωρούν ότι είναι αντίστοιχης αξίας. Δηλαδή, πολύ συχνά θα τους δούμε να αλληλεπιδρούν σε κοινωνικό επίπεδο με άτομα τα οποία θεωρούν σημαντικά και επιτυχημένα. Θα βγάλουν στην άκρη ανθρώπους που εκείνη την περίοδο θεωρούν δεν είναι ικανοποιητικοί για αυτούς, γιατί δεν είναι στο επίπεδο αξίας και δεν είναι εργαλεία για να πετύχω το μεγαλείο που θέλω να πετύχω, και θα συναναστραφώ πολύ περισσότερο με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ένα επίπεδο που τους αξιολογώ ως πολύ σημαντικούς. Άλλα στοιχεία που πάνε πάλι στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης με τους άλλους είναι η καχυποψία που έχουν τα συγκεκριμένα άτομα και ο φθόνος που δημιουργούν συνήθως απέναντι στους άλλους. Δηλαδή, επειδή το εγώ μου είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο και ταυτοχρόνως λειτουργώ γύρω από αυτό, οποιαδήποτε συνθήκη φαίνεται ύποπτη στο ότι μπορεί να υπομονεύσει, να νιώσω ότι προσπαθείς να με κάνεις να νιώσω υποδεέστερος ή στη συνθήκη ότι προσπαθείς να γίνεις κάτι καλύτερο από μένα, εγώ αυτό θα το κοιτάξω με καχυποψία γιατί δεν θέλω ποτέ να περάσει το δικό μου το εγώ, και απ' την άλλη θα το δω και με φθόνο και πολλές φορές θα πράξω και με φθόνο απέναντι σε αυτή τη συνθήκη για να μην ξεπεράσει κανείς τη συγκεκριμένη ισορροπία της δικής μου προσωπικότητας, την ισορροπία που βρίσκω με τον εαυτό μου. Το κυρίαρχο όμως χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτομα αυτά μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο αίσθησης αξίας, στο αίσθημα υπεροψίας, στο αίσθημα μεγαλείου, στο έλλειμμα ενσυναίσθησης,
δεν έχουν κανένα ενδιασμό να χειριστούν τον οποιοδήποτε άλλο ώστε να ικανοποιήσουν αυτό που έχουν ανάγκη εκείνη την περίοδο. Τη θωράκιση του εγώ τους και τη ισορροπία τους μέσα σε αυτό. Νάρκισσος ή ναρκισσιστής όταν μιλάμε για τη διαταραχή? Νάρκισσος, ναρκισσιστής, το ίδιο θα είναι. Ναρκισσιστική διαταραχή είναι ο κλινικός όρος. Γεννιέσαι ή γίνεσαι? Ενώ υπάρχουν μικρές ενδείξεις σε σχέση με τη γενετική προδιάθεση της συγκεκριμένης διαταραχής, θα έλεγα ότι κυρίως γίνεσαι νάρκισσος. Και πώς γίνεσαι? Σε κάνει κάποιος, σε μεγαλώνει κάποιος, σε διαπαιδαγωγεί κάποιος, συμβαίνει κάτι στη ζωή σου, μια συνθήκη? Ένας νάρκισσος συνήθως είναι ένα άτομο το οποίο δεν έχει υποστηριχθεί, δεν έχει προσεχθεί συναισθηματικά, δεν του είχε δοθεί η σωστή συναισθηματική φροντίδα από το περιβάλλον το οποίο τον μεγάλωσε. Είναι ένα άτομο το οποίο πολύ πιθανό έχει κακοποιηθεί στην παιδική του ηλικία και είναι ένα άτομο γενικότερα που το εγώ του είχε πάντα υποδιέστερο ρόλο σε σχέση με το πλαίσιο που βρισκόταν. Άρα μιλάμε για ένα τραυματισμένο άτομο, μιλάμε για ένα κακοποιημένο άτομο, μιλάμε για ένα στερημένο άτομο. Στερημένο άτομο και κακοποιημένο δεν είναι μόνο με το ότι δεν έχει σημασία το συναίσθημά σου, είναι και η άλλη πλευρά, ότι πάντα έχει τεράστια σημασία το συναίσθημά σου, εσύ είσαι και άλλος δεν είναι, μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. Έχει διάφορες μορφές έκφρασης. Mm-hmm. Άρα μιλάμε... Τα δύο άκρα. Ακριβώς. Mm-hmm. Τα άκρα είναι πολύ σημαντική προδιαθεστική παράγοντα στο να αναπτυχθεί η ναρκιστική διαταραχή. Και η κακοποίηση και η γενικοτησία και γενικότερα οι τραυματικές εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία που ουσιαστικά ταράσουν τη σύνδεση του ατόμου με το εγώ του. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν το παιδί προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κόσμο για να προστατεύσει το εγώ του και εκεί δημιουργεί μια σχέση υπεροψίας και υπεραξίας για να ισορροπήσει το έλλειμμα που βιώνει από το πλαίσιο της οικογένειάς του ή από τους φροντιστές του. Πώς λοιπόν εγώ θα διακρίνω στο έφηβο παιδί μου χαρακτηριστικά που ίσως θα πρέπει και πώς θα πρέπει να παρέμβω για να μην εξελιχθεί σε διαταραχή? Τι θα δώσω στη συμπεριφορά του? Πρώτα απ' όλα θα παρατηρήσουμε αυτό το έλλειμμα ενσυναίσθησης σε σχέση με τον περιγυρό του, σε σχέση με το συναίσθημα της μάνας και του πατέρα, δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει παντελή έλλειψη κατανόησης των αναγκών και των συναισθηματικών δυσκολιών των γονιών του, όταν επικοινωνώ και κυρίως το εγώ βγαίνει στην επιφάνεια. Όταν βλέπω ότι το παιδί μου δυσκολεύεται πάρα πολύ στις διαπροσωπικές του σχέσεις, γιατί ακόμα ίσως δεν έχει μάθει το χειρισμό, αλλά δυσκολεύεται να υπάρξει με άλλους, γιατί κυρίως προσπαθεί να επιβληθεί εκείνο. Άρα να χτίσει φιλίες, ας πούμε, και σχέσεις συντροφικές. Ακριβώς. Και να τις κρατήσει. Πάρα πολύ σε εκείνο το ανώριμο σημείο, γιατί δεν έχω χτίσει ακόμα τους μηχανισμούς που θα χτίσω ενήλικας να καταφέρω να επιτυχαίνω το χειρισμό του άλλου. Ένα παιδί λοιπόν που υπολείπεται στις συναισθηματικές του σχέσεις. Και ίσως εκεί να δούμε περισσότερα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, σχέση με την έντονη αυτοφροντίδα, την ανάγκη να φαίνομαι πάρα πολύ όμορφος, να προσέχω συνεχώς τον εαυτό μου, να κοιτάζω την εξωτερική μου εμφάνιση. Επαναλαμβάνω, όχι σε μια περίοδο μετάβασης για 1-2 μήνες, αλλά συστηματικά και σε συνδυασμό με τα ελλείμματα παρουσίας συναισθημάτων σε σχέση με τους άλλους. Το κύριο χαρακτηριστικό που θα παρατηρήσουμε στους αυτούς τους ανθρώπους είναι η δυσκολία τους να συναισθανθούν άλλα πρόσωπα. Και κυρίως πρόσωπα που περιμένουμε λόγω της καλής τους σχέσης, της φροντίδας που τους δίνουν οι άλλοι, να τους καταλάβουν. Δηλαδή, δεν έχω καμία αίσθηση, κανένα συνέστημα για τον παππού μου, τη γιαγιά μου, ενώ μου δίνουν και με φροντίζουν πάρα πολύ. Δεν θα καταλάβω τον πόνο του αδερφού μου και δεν νοιάζει ο πόνος του αδερφού μου ή της αδερφής μου σε σχέση με αυτό. Θα κοιτάξω την εμφάνισή μου και δεν με νοιάζει σε σχέση με αυτό να επιβαρύνουν οικονομικά την οικογένεια συστηματικά. Επαναλαμβάνω, όχι μία και δύο φορές. Άρα είναι πρώιμα χαρακτηριστικά με κυρίαρχο τη δυσκολία του να καταλάβει τα συναισθήματα των άλλων. Βάζοντας πάντα πιο ψηλά το δικό μου εαυτό, τη δική μου ανάγκη. Πώς λειτουργεί ένας νάρκισσος στις σχέσεις του, μέσα στην οικογένειά του, είτε την πατρική, είτε αυτή που έχει δημιουργήσει ο ίδιος η ίδια, στη δουλειά του, σε σχέση με τους φίλους του, με τους συντρόφους, τις συντρόφους του? Ας ξεκινήσουμε με το γονιό νάρκισσο, τη μητέρα ή τον πατέρα, ο οποίος έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέραμε στην αρχή, δηλαδή ένας άνθρωπος που η δική του ζωή, η δική του πορεία έχει μεγαλύτερη σημασία ακόμα και από τα παιδιά του. Οι δικές του οι ανάγκες, η δική του ευχαρίστηση, τα δικά του τα όνειρα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτά της συντρόφου ή των παιδιών του. Συνήθως τα παιδιά του είναι εκείνα τα οποία θα ικανοποιήσουν τα ανεκπλήρωτα στοιχεία μεγαλείου ή ανεκπλήρωτες ανάγκες σε κοινωνικό ή σε επαγγελματικό επίπεδο. Άρα θα τα χρησιμοποιήσει πολλές φορές και θα καθοδηγήσει για να ικανοποιήσει οι δικές του ανάγκες. Θέλει να τα δει να προοδεύσουν. Και πάλι εδώ έρχεται η διαστευλωμένη συνθήκη του θέλω να τα δω να προοδεύσουν. Πρόοδος σημαίνει πρόοδος όπως την ορίζω εγώ. Εκεί έχει τη λειτουργία.
Ναι, σε αυτό το διαστρεβλωμένο πλαίσιο μπορούμε να πούμε ότι θέλει να τα δει να προοδεύσουν. Με τον τρόπο όμως που ορίζει εκείνος και όχι ο μέσος γονιός που θα πει θέλω να τον δω να προοδεύει, να την δω να προοδεύει, σε όποιο μήκος και πλάτος της επιθυμίας του μπορεί να κινηθεί το παιδί μου. Και θα το ενισχύσω προς αυτήν την κατεύθυνση. Μπορεί να έχω μια επιθυμία, να δώσω μια γνώμη, αλλά δεν θα του στερήσω τη συγκεκριμένη συνθήκη, ούτε θα το απορρίψω αν πάει να φύγει από τη δική μου επιθυμία, από το δικό μου εγώ. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο μπορούμε να δούμε συμπεριφορές όπου το παιδί θα πρέπει να είναι. Αν μιλήσουμε για επιφανειακά στοιχεία, πάντα προσεγμένο, πάντα όμορφο, ίσως το όμορφο που δεν ήμουν εγώ ή το όμορφο που ήμουν εγώ και θέλω να συνεχιστεί αυτό γιατί περνούν τα χρόνια και σαν μαμά ή σαν μπαμπάς δεν είμαι τόσο όμορφος, άρα μέσα από το παιδί μου συνεχίζει η ομορφιά μου. Θα ήθελα να είναι δυνατός ή δυνατή όπως δεν ήμουν ή ήμουν και θέλω να συνεχίσει να υπάρχει αυτό ή να εξελιχθεί. Θέλω να δω να εξελίσσεται ακαδημαϊκά με τον τρόπο που θα τον θαυμάζουν και θα θαυμάζουν εμένα επί της ουσίας που είναι το δημιουργήμά μου. Θέλω να επιτύχει επαγγελματικά κυρίως με κοινωνικά και υψηλά αμοιβόμενα επαγγέλματα. Όπου πάλι θα πετυχαίνει, αλλά μέσα από εκείνον θα φωτίζομαι εγώ, θα φωτίζει το δικό μου εγώ, γιατί είναι δικό μου δημιούργημα. Και φυσικά, όταν για κάποιο λόγο το παιδί κάνει την επαναστασή του ή θέλει να αλλάξει πορεία, θα επιτεθώ, θα το χειριστώ με τέτοιο τρόπο ώστε να τον αποδομήσω, μήπως επιστρέψει προς τη δική μου διαχείριση. Και πολλές φορές βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι παιδιά τα οποία προέρχονται από έναν άρχισο γονιό, να καθορίζει τη ζωή τους και η πορεία τους, να αναπτύσσουν συναισθηματικές διαταραχές γιατί δεν έχουν επαφή με τον πραγματικό τους εαυτό. Και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, θα έλεγα ότι είναι σχεδόν σταθερή η συνθήκη της συναισθηματικής κακοποίησης, της ψυχολογικής κακοποίησης, όχι της σωματικής απαραίτητα, που μπορεί να υπάρχει. Βέβαια, αν... και σε κάποιες περιπτώσεις. Φυσικά υπάρχει υψηλή προγνωστική. Έτσι, πρόβλεψη, γιατί αν μεταράσεις μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε για να σε φέρω προς τα πίσω. Επομένως, θα δούμε λοιπόν παιδιά τα οποία τους ασκείται ο χειρισμός για να ικανοποιήσω την εικόνα του νάρξου ή των άρξων γονέων, γιατί καμιά φορά βλέπουν να υπάρχουν ταυτόχρονα χαρακτηριστικά. Ζευγάρια. Ζευγάρια που απλώς ισορροπούν γιατί ικανοποιούν την προβολή τους στα παιδιά. Άρα, αυτά θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, συνεχίζει και στην ενήλικη ζωή. Μέχρι να βρει αυτή τη δύναμη το άτομο να κάνει μια τέτοια ανατροπή στη ζωή του που να πρέπει να καταλάβω ποιος είμαι, ποια είμαι, να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι ο γονιός μου με κακοποιούσε με έναν άλλο τρόπο. Το έκανε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή και μπορεί να χρειαστεί να τον απορρίψω και να με απορρίψει. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι βάθος χειρισμού επιβολής της δικής μου ανάγκης μπορεί να φέρει ένας νάρκης γονιός στο παιδί του και τη δυσκολία που έχει ένα ενήλικο ή ένα ανήλικο φυσικά άτομο να διαχωριστεί από αυτή τη συνθήκη. Που όταν γίνει, θα γίνει έντονα συναισθηματικά και για τον ένα και για τον άλλο. Ο νάρκης είναι και σύντροφος. Και ο νάρκης σύντροφος είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη γιατί εκεί υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ζυμώσεις. Είπαμε ότι υπάρχεις για να ικανοποιήσεις τις δικές μου ανάγκες. Υπάρχεις για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες μου, την ανάγκη μου μεγάλη, να καταλάβω την αξία μου, να με θαυμάσεις, να μου πεις πόσο όμορφος είμαι, πόσο σημαντικός είμαι. Ηχό μου να γίνεις. Ηχό μου, πόσο έξυπνος είμαι. Να βλέπω στο στόμα σου και στο πρόσωπό σου το θαυμασμό που δεν προλαβαίνω να το δω στον καθρέφτη, να τον ακούσω στο μαγνητόφωνο, μπορώ να ακούσω τη φωνή μου. Έχω ανάγκη από τον θαυμαστή μου, τον συναισθηματικό υπηρέτη μου σε εκείνη τη συνθήκη που θα υπηρετεί τις συναισθηματικές μου ανάγκες, τα συναισθηματικά μου κενά. Εκεί λοιπόν έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Ο νάρκισσος στην αρχή είναι πάρα πολύ γοητευτικός. Έτσι. Και επειδή είπαμε ότι ο νάρκισσος κάνει σκέψη μεγαλείου, μπορεί να είναι και επιτυχημένος. Δεν είναι να κάνει σκέψη μεγαλείου, μπορεί να είναι επιτυχημένος και να αυτοβαφκαλίζεται με την επιτυχία. Να ενσωματώσει όλο στην εικόνα. Να είναι κάποιος που θέλει να είναι επιτυχημένος. Και πολύ, επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν ξεκάθαρα ναρκιστικά χαρακτηριστικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του επαγγελματικού στίβου, της επιστήμης κτλ. Επομένως, στην αρχή μπορεί να είμαι πολύ γοητευτικός, είμαι χειριστικός, γιατί ξέρω να παίρνω αυτό που θέλω. Είναι η φάση του love bombing, όπως λέμε. Ακριβώς, που σε ανεβάζω, που ουσιαστικά σε θαυμάζω ως ένα θαυμασμό της δικής μου επιλογής. Για να σε θέλω εγώ, πρέπει να είσαι πολύ όμορφος, πολύ όμορφος, πολύ έξυπνος, πολύ ικανός, πολύ ικανή. Για να έρθεις και να συνδεθείς εξαρτητικά μαζί μου. Και συνήθως θα επιλέξει και άτομα που σε εκείνη τη φάση ζωή τους και γενικότερα είναι ευάλωτα και έχουν ανάγκη. Μπορεί, έχει τα ραντάρ εκείνα, να αντιληφθεί αυτούς οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν την ανάγκη του μέσα από την εμπειρία και την τριβή από την εφηβεία του μέχρι και την ενηλική ζωή. Έχουμε λοιπόν αυτά τα χειριστικά χαρακτηριστικά προς τον σύντροφο ή προς τον ενδυνάμει σύντροφο. Όταν λοιπόν εσύ γίνεις κομμάτι μου, θα υπάρχει αυτή η πρώτη καλή περίοδος που θα με ικανοποιείς, θα σε ικανοποιώ και σιγά σιγά θα έχει αυτή η στροφή στην πραγματικότητα. Ότι εδώ βρισκόμαστε.
για να σιγά σιγά για να με επιβεβαιώνει την αξία μου, για να μου λες για την ομορφιά μου, για παράδειγμα. Εγώ σου είπα πόσο όμορφη ή πόσο. Δεν μου πες πώς με βλέπεις. Έτσι. Ή θα διεκδικώ το θαυμασμό ακόμα και από άλλα στοιχεία. Ότι ξέρεις κάτι, συνεχώς μου λένε πόσο όμορφος ή όμορφη είμαι και εσύ δεν μου το λες. Δηλαδή αρχίζω και μεταφέρω αυτό που έχω ανάγκη με ένα επιθετικό ψυχολογικά τρόπο προς τον άνθρωπο ο οποίος με συντροφεύει. Προφανώς χωρίς ευγένεια όλο αυτό, έτσι. Και επειδή στη σχέση μας δεν υπάρχει χώρος για δύο εγώ, υπάρχει χώρος για ένα εγώ. Το δικό σου πρέπει σιγά σιγά να εξαφανιστεί. Πώς εξαφανίζεται? Με τις συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιητικές συμπεριφορές. Πολλές φορές αναπτύσσονται και άλλα είδη κακοποιητικών συμπεριφορών, όπως η οικονομική βία, δηλαδή σε κάνουν να εξαρτάσαι με αυτόν εδώ, συναισθηματικά, ψυχολογικά, πώς? Υποβιβάζοντάς σε, μειώνοντάς σε, ψάχνοντας τα αρνητικά σου από εκεί που σου έδινα όλο αυτό το θαυμασμό. Πλέον θαυμασμό θα παίρνεις μόνο και θετική κουβέντα θα παίρνεις από μένα μόνο όταν κάπως με ικανοποιείς. Θα μου εκπληρώνεις τα δικά μου. Αν συμπεριφέρεσαι ωραία ερωτικά απέναντί μου, αν μου μαγειρεύεις ωραία, αν με βοηθάς στη δουλειά μου, αν μου δίνεις θαυμασμό. Άρα ο θαυμασμός υπάρχει και ο χειρισμός, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το τυράκι, αλλά πλέον όσο βγάζεις έξω το δικό σου εγώ και όσο θαυμάζουμε το δικό μου. Μα υπάρχει πιθανότητα, κύριε Καργάκη, να αλλάξει ο νάρκισσος? Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αλλάξει ο νάρκισσος με τη δική μου προσδοκία. Δηλαδή, με τη δική μου ελπίδα. Ο νάρκισσος για να αλλάξει θα πρέπει να βιώσει μια έντονη συντριβή στον ψυχισμό του. Πολλές φορές από το ντόμινο των απορρίψεων που θα δεχθεί από αφυπνισμένους άλλους οι οποίοι βρίσκονται στον περίγυρό του, από ανθρώπους που θα τον βάλουν στη θέση του και θα ισοπεδώσουν το εγώ του. Σε εκείνο το σημείο, με πολύ χαμηλό προσδόκιμο αλλαγής, όπου το άτομο αυτό μπαίνει σε ένα πλαίσιο κατάθλιψης ή αναπτύσσει μια άλλη εξάρτηση σε σχέση με το αλκοόλ που ουσιαστικά καταρακώνει, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τελικά με τον τρόπο που αντιμετώπιζε πριν τις συνθήκες την ισορροπία του εαυτού του, εκεί με την ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και αναλόγως και το τι άλλο συμβαίνει και από ποια άλλη παρέμβαση χρειάζεται να πάρει κάποια βοήθεια, αλλά από ένα καλά δομημένο πλαίσιο υποστήριξης που του φωτίζει την πραγματικότητα, δεν θα αλλάξει ριζικά. Ίσως να καταλαβαίνει κάποια από αυτά που κάνει για να αναπτύξει κάποιες συμπεριφορές ισορροπίας. Όμως, θα τονίσω ξανά, όπως το έκανα και στην εισαγωγή μου, σε αυτήν την ερώτηση, ότι με τη δική μου ελπίδα δεν θα αλλάξει ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Θα είναι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να σηκωθώ να φύγω με τους τρόπους που μπορώ να δοκιμάζω. Με την υποστήριξη του πλαισίου ξανά, με τις δυνάμεις που έχω, με την υποστήριξη του ψυχοθεραπευτικού μου πλαισίου, με την υποστήριξη ενός κοινωνικού πλαισίου, μιας ομάδας. Πρέπει να σηκωθώ να φύγω από αυτό που αντιλαμβάνω. Εγώ πρέπει να αλλάξω. Εγώ πρέπει να αλλάξω. Από εκεί δεν υπάρχει φως. Και θα έλεγα, εγώ πρέπει να αλλάξω, εγώ πρέπει να φύγω για να αλλάξω. Ίσως είναι ένα συνδυασμός ταυτόχρονο σε αυτή τη συνθήκη. Να φύγω για να. Και να αλλάξω ή για να αλλάξω. Ακριβώς. Όχι να μείνω εκεί, να χτίσω αντοχή γι' αυτό. Δεν μπορώ να αλλάξω εκεί μέσα. Δεν είναι υγιές. Είναι άλλο σημαντικό σημείο. Δεν είναι υγιές. Όσο και να κάνω την ψυχοθεραπεία μου, να πάρω τη φαρμακευτική μου αγωγή, το άγχος μου, τη θλίψη μου. Η πηγή πυροδότηση των αρνητικών συναισθημάτων για το εγώ μου είναι εκεί. Άρα να δυναμώσω λίγο για να φύγω, για να αλλάξω. Εκεί μέσα δεν θα αλλάξω. Δεν θα καταφέρω να το διαχειριστώ, ακόμα και αν έχω 5 διδακτορικά στην κατανόηση της ναρκιστικής διαταραχής. Νάρκισσος στον επαγγελματικό χώρο. Ο συνάδελφός μου ή ο προϊστάμενός μου, τι θα κάνω, μα έχω ανάγκη αυτή τη δουλειά. Πώς θα καταλάβω καταρχάς ότι πρόκειται για ναρκισσιστική διαταραχή, ότι η προσωπικότητα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και τι θα κάνει αυτός που πρέπει να συνεργάζεται με αυτόν τον άνθρωπο? Έχουμε διαφορετικά επίπεδα εκδήλωση των συμπεριφορών του νάρκισσου αναλόγως και το πλαίσιο εξουσίας που έχει. Μάλιστα. Για παράδειγμα, συμπεριφορές ναρκισσιστικές στο πλαίσιο της συναδελφικής παρουσίας, πολλές φορές αρχικά θα είναι ελκυστικός, θα είναι κοινωνικός, θα είμαστε κοντά, αλλά στην πορεία θα δούμε ότι γενικότερα υποτιμά τη δουλειά μου και λεκτικά και άμεσα και έμεσα προς τους υπολείπους. Θα ενισχύει συνεχώς την παρουσία του στο χώρο και θα εκμεταλλεύεται πολλές φορές χειριστικά για να παρουσιάζει δικά μου πράγματα για δικά του ή δικά μας πράγματα για δικά του. Μέσα από το πλαίσιο του φθόνου ίσως να αναπτύξει συμπεριφορές όπου θα διαβάλει τη δική μου παρουσία επαγγελματική ή προσωπική, ώστε να ενισχύει τη δική του παρουσία σαν εγώ. Άρα αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά όταν είμαστε ισότιμα μέλη σε μια ομάδα. Το πράγμα δυσκολεύει όταν έχω έναν άρχης ο οποίος είναι μια βαθμίδα, δύο βαθμίδες πάνω από μένα, που ουσιαστικά έχει μια σχέση εξουσίας απέναντί μου. Γιατί και εκεί θα χρησιμοποιήσει, αλλά τουλάχιστον θα είναι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, σε ένα δομημένο πλαίσιο η σχέση μας που έχει αρχή, μέση και τέλος, αλλά και πάλι θα χρησιμοποιήσει τον οποιοδήποτε εργαζόμενο, υφιστάμενο,
προς όφελος του δικού του ονείρου και της δικής του εξέλιξης. Δεν θα διστάσει να με παραγωνίζει, να με αλλάξει, να με διώξει, αν αυτό ικανοποιεί, ό,τι και αν κάνω εγώ για εκείνον, για εκείνη. Μπορεί να δίνω τα πάντα, να μου δίνει ενίσχυση για να παίρνει τα πάντα, αλλά την επόμενη μέρα να με διώξει. Θα ενισχύει αυτούς και θα στρέφει την προσοχή του και την αγάπη του την επαγγελματική προς τα άτομα εκείνα που εκείνη την περίοδο είναι πιο ικανά για να ικανοποιήσουν τη δική του συνθήκη. Και τι κάνει αυτός που πρέπει να τα υποστεί, γιατί είναι η δουλειά του, γιατί από εκεί βιοπορίζεται ή γιατί εκεί είναι τα όνειρά του, οι επιθυμίες του. Σε εκείνη τη συνθήκη θα έλεγα το εξής. Αν βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο ισορροπίας, το να εκθέσω, να φέρω το συναισθημά μου, να φέρω τη διεκδικητικότητά μου προς τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συνθήκη, να μην τραπώ. Στους προϊσταμένους μου φυσικά, να πάω, έτσι. Να εκφράσω, και αυτό φυσικά ισχύει για το οτιδήποτε, όχι μόνο με τον άρκησο, το να διεκδικήσω αυτό που έχω ανάγκη, γιατί από αυτόν δεν εξαρτάμαι, έτσι. Δεν με χειρίζεται, είμαστε ένα 8ωρο, ένα 9ωρο εδώ πέρα, που έχουμε την ίδια θέση, το εγώ του δεν είναι πιο πάνω από το δικό μου, ούτε μπορεί να με πείσει ότι είναι πιο πάνω από το δικό μου. Εκεί λοιπόν ας διεκδικήσω, ας φανερώσω τη συνθήκη, ας την φέρω στην επιφάνεια. Αν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι το αφεντικό μου, ο προϊστάμενος, ο εργοδότης, ο επιστημονικά υπεύθυνος, γιατί αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε και στον ακαδημαϊκό χώρο, έτσι, κατά στο πλαίσιο ναι. των πανεπιστημίων, δεν είναι κακό να αποχωρήσω. Δεν είναι φυγή, είναι λύση όταν βλέπω ότι όντως η θέση εξουσίας του μπορεί μόνο να μου φέρει δυσλειτουργίες. Έχει τύχει ποτέ σε σένα ή σε κάποιο συνάδελφό σου σε όλο τον πλανήτη Γη, να μην στο περιορίσω μόνο στην Κρήτη, στην Αθήνα, να έχει φτάσει ένας άνθρωπος με ναρκισσιστική διαταραχή να ζητήσει βοήθεια? Ναι, συνήθως έρχονται στο γραφείο ενός ψυχολόγου, όχι για να δουλέψουν την ναρκισσιστική διαταραχή. Συνήθως θα έρθουν όταν έχουν βιώσει την απώλεια σημαντικών προσώπων που ικανοποιούσαν το εγώ τους, όταν έχουν αποτύχει σε μια συνθήκη που θεωρούσαν ότι ήταν δεδομένο ότι θα πετύχουν ή τους όφιλε η κοινωνία ή η ζωή να πετύχουν και να τους δώσουν αυτήν την ανατροφοδότηση σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν όπου θα συναντήσουμε τα άτομα αυτά να αναπτύσσουν καταθλιπτικά συμπτώματα ή να βιώνουν μια κλινική κατάθλιψη, σε εκείνο το σημείο είναι οι φορές, οι σπάνιες φορές που θα μπουν στο γραφείο ενός ψυχολόγου. Συνήθως όταν αρχίσουν και υποχωρούν τα συμπτώματα αυτά ή όταν θα βρουν έξω από την ψυχοθεραπεία ένα άτομο που θα καλύβει περισσότερο ή μια προοπτική, συνήθως αποχωρούν και από την ψυχοθεραπεία. Η ναρκισσιστική διαταραχή είναι σημείο των καιρών, να ξαναχρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη σημερινή πραγματικότητα ή υπήρχε πάντα? Μιας και ο όρος γέννηση και από την αρχαία ελληνική μυθολογία, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παρουσία όσο υπάρχει άνθρωπος. Απ' την άλλη, επειδή είπαμε ότι τη σημαντικότητα της επιρροής του κοντινού πλαισίου και του κοινωνικού πλαισίου που διαμορφώνει το κοντινό πλαίσιο, είναι λοιπόν ένα διαχρονικό θέμα και θα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στο πόσο ενισχύουμε το γενικότερο ναρκισσιστικό πλαίσιο για να μην θρέφουμε αυτό το θεριό, το οποίο φυσικά όσο ενισχύεται ένα ναρκισσιστικό κοινωνικό εγώ, θα υπάρχει πιθανότητα να ενισχυθεί και αυτή η συνθήκη. Υπήρχε πάντα, θα υπάρχει πάντα. Εμείς οφείλουμε και κοινωνικά και προσωπικά να το ισορροπούμε όπως κάθε τι πρέπει να ισορροπούμε που βρίσκεται σε μια υπερβολή σε αυτό το διάστημα γενικότερα. Μαζί μας ήταν ο Μανώλης Καργάκης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Επικεφαλής του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Ιντέρνους. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Καλή συνέχεια.